πόσο καλά γνωρίζετε το σώμα σας. Επειδή σε έναν κόσμο όπου η υγεία μας είναι ο μεγαλύτερος θησαυρό, οι προειδοποιήσεις που στέλνει το σώμα μας απαιτούν την πλήρη προσοχή και βοήθειά μας σε αυτό. Τι συμβαίνει όμως όταν το σηκώτη μας στέλνει σήματα ως σημάδια που δεν πρέπει να γνωρίσουμε. Επειδή αυτά είναι οι φωνές από το σώμα μας που μας μιλά, έτσι ώστε αναλύοντας αυτά τα σημάδια, να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το σημαντικό αυτό όργανο. Είστε λοιπόν έτοιμοι για ένα ταξίδι ενημέρωση και προστασία τη υγεία σα. Αν ναι, τότε στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψετε τα 12 πολύ περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι ίσω το σηκώτη πεθαίνει και μπορεί να υπάρχει ήδη υπατική βλάβη και λίπο σε αυτό, αλλά και τι μπορείτε να κάνετε για να μην γίνει χειρότερη η κατάσταση, σταματώντα την εξασθένηση και την καταστροφή του. Το σηκώτι μα μπορεί να αποτοξινωθεί από μόνο του, σύμφωνα με τους μηχανισμούς του μηχανισμού του σώματο και τον τρόπο που λειτουργεί. Κάποιε φορέ όμω υπάρχουν περίπλοκε καταστάσει στον οργανισμό μα, οπότε για να μπορέσει να διώξει αποτελεσματικά τι τοξίνε, να διορθώσει τη βλάβη και να λειτουργήσει ξανά σωστά, χρειάζεται επιπλέον βοήθεια από εμά. Όπω σα είπα και σε ένα προηγούμενο βίντεο, πολλά άτομα πιστεύουν πω το σηκώτι μα μπορεί να καταστραφεί μόνο από την κατανάλωση αλκοόλ. Στην πραγματικότητα όμως εκτός από το αλκοόλ, αυτά που προκαλούν την καταστροφή και το θάνατό του είναι τα επεξεργασμένα τρόφιμα, η μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης και αλατιού, που πολλές φορές βρίσκονται κρυμμένα σε διάφορες συσκευασμένες τροφές, η υπερκατανάλωση ω6 λιπαρών οξέων και το γρήγορο φαγητό. Ενώ η υπερβολική ή συχνή κατανάλωση ορισμένων παυσίπωνων φαρμάκων, όπω είναι η παρακεταμόλη και η βουπροφαίνη, που είναι μη αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το κάπνισμα και ασθένειε και ή, όπω είναι η πατήτηδα, είναι επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντε για το σηκώτη. Όλα τα παραπάνω καταστρέφουν σταδιακά το σηκώτη που αργοπεθαίνει και ζητά τη βοήθειά μα, εμφανίζοντα διάφορα συμπτώματα υπατική βλάβη, που κάποια είναι πολύ περίεργα και πρέπει να τα γνωρίζετε, επειδή ίσω δεν θα τα φανταζόσασταν ποτέ. Έτσι ώστε να αποτρέψετε την ολοκληρωτική καταστροφή του ή οποιαδήποτε επιπλέον βλάβη σε αυτό, ενώ θα σα αναφέρω και ορισμένα εύκολα πράγματα που μπορείτε άμεσα να κάνετε, φροντίζοντα με υγιεινό τρόπο την αποτοξίνωσή του. Νούμερο 1. Ανοιχτόχρωμα κόπρανα. Όταν πηγαίνουμε στο μπάνιο, το σηκώτη μα στέλνει επίση χολή για να βοηθήσει στην πέψη των λιπαρών από τι τροφές που έχετε φάει, δίνοντα στα κόπρανα το συνηθισμένο σκούρο χρώμα. Όταν όμω υπάρχει λίπο στο σηκώτη ή γενικά ζημιά σε αυτό, η χολή διαταράσσεται και το υγρό τη είναι μειωμένο, έχοντα σαν αποτέλεσμα σε πιο ανοιχτό χρωμα ή μπε κόπρανα. Σε ορισμένε περιπτώσει, μάλιστα, τα κόπρινα διαχωρίζονται σε μικρά κομμάτια, τα οποία επιπλέουν στο νερό λόγω των λιπαρών που δεν έχουν χωνευτεί σωστά, κάνοντα τα πιο ελαφρά σε βάρο. Νούμερο 2. Δυσκολία στη νυχτερινή όραση. Αν σα είναι δύσκολο να δείτε καθαρά το βράδυ ή όταν γενικά υπάρχει χαμηλό φωτισμό, αυτό είναι ένα σημάδι ότι ο οργανισμό έχει έλλειψη ρετινόλη ή αλλιώ βιταμίνη Α, όπω λέγεται. Και σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος της σχολής που παράγει το σηκώτη είναι σημαντικός, επειδή βοηθάει να απορροφήσει ο οργανισμός μας τη βιταμίνη Α, η οποία είναι πολύ σημαντική για τα ραβδοτά κύτταρα των ματιών μας. Τα ραβδοτά κύτταρα είναι κύτταρα φωτοϊποδοχέα στον αμφιβληστροειδή του ματιού μα που μπορούν να λειτουργήσουν σε χαμηλότερο φω και προσαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα φωτό. Όταν όμως υπάρχει λίπος ή γενικά βλάβη στο σηκώτη, η παραπάνω διαδικασία δεν γίνεται σωστά και διακόπτεται, οδηγώντας σε μία απορρόφηση της βιταμίνης Α και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μειωμένη όραση τη νύχτα ή με χαμηλό φωτισμό. Αυτό το σύμπτωμα βέβαια μπορεί να δείχνει επίση βουλωμένη χολιδόχο κίστη, ειδικά αν έχετε επίση ξηρά και ερεθισμένα μάτια που πονούν ή όταν αισθάνεστε σαν να έχουν μέσα καρφίτσε. Νούμερο 3. Πρισμένο δεξί πόδι. Το τρίτο περίεργο σύμπτωμα που δείχνει πρόβλημα στο σηκώτη είναι το πρισμένο δεξί πόδι, επειδή όταν η ροή του αίματο δεν γίνεται όπω πρέπει στο σηκώτη, μπορεί να οδηγήσει σε πρίξιμο και αύξηση αυτού του οργάνου που με τη σειρά του ασκεί πίεση στι φλέβε εκείνου του σημείου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσόρευση υγρού ή νερού στα πόδια, και ειδικά στο δεξί που βρίσκεται στην ίδια πλευρά, και όταν πιέσετε αυτή την περιοχή με τα δάχτυλά σα, μπορεί να αφήσει ένα βαθούλωμα. Αν δηλαδή διαπιστώσετε ότι ο δεξιό σα αστράγαλο ή η γάμπα είναι πιο πρισμένη από την αριστερή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι πω υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία του ύπατο, και προ το τέλο του βίντεο θα σα πω τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Νούμερο 4. Λευκέ κουκίδε στα βλέφαρα. Ένα επιπλέον περίεργο σημάδι που δείχνει προβλήματα στο σηκώτη είναι η εμφάνιση μικρών λευκών ή κυτρινοπών εξουγκωμάτων πάνω στα βλέφαρα. Αυτέ οι κοιλίδε είναι ουσιαστικά μικρέ συλλογέ χολυστερόλη που συσσωρεύονται γύρω από τα μάτια και σχηματίζουν λιπαρά κίτρινα εξογκώματα λόγω τη αδυναμίας του σηκωτιού να διασπάσει και να μοιράσει τη χολυστερόλη σωστά στο σώμα. Νούμερο 5. Έστιμα πίεση στη δεξιά πλευρά του σώματο. Ένα ακόμη σύμπτωμα για βλάβη στο σηκώτη είναι η αίσθηση πίεσης, πόνου ή γενικά ενόχλησης στη δεξιά πλευρά του σώματος, εκεί δηλαδή που βρίσκεται το σηκώτη και ειδικά όταν αυτό συμβαίνει μετά το φαγητό. Η βλάβη στο σηκώτη και η κακή λειτουργία του αναγκάζει τη χολή να γίνει πιο παχύρευστη και λασπωμένη, μπλοκάροντας τους μικρούς σωλήνες που συνδέονται με τη χοληδόχο κίστη, δημιουργώντας έτσι μία πίεση ή ενόχληση στη δεξιά πλευρά των νεύρων. Αυτή η πίεση μπορεί επίση να επηρεάσει το φρενικό νεύρο, όπω λέγεται, προκαλώντα μυϊκή ένταση και πόνο στην περιοχή γύρω από το δεξί Νούμερο 6. Παρουσία μόβ και κόκκινων κοιλίδων στο σώμα. Όταν το σηκώτη μα έχει συμφόρηση, φλεγμονή ή βλάβη, παράγει λιγότερε πρωτενε που είναι απαραίτητε για τη σωστή πήξη του αίματο. Το αποτέλεσμα είναι να είμαστε πιο υπερηπεί οι μελανιέ ενώ μπορεί επίση να δημιουργηθούν μόβ ή κόκκινε κοιλίδε στο δέρμα που ορισμένε φορέ προκαλούν ακόμη και φαγούρα. Αυτέ οι κοιλίδε εμφανίζονται συνήθω σε περιοχέ όπω είναι το κάτω μέρο των χεριών ή των ποδιών και οφείλονται στη μειωμένη κυκλοφορία του αίματο λόγω υπατική ασθένεια ή διαβήτη. Νούμερο 7. Σκασμένε φτέρνε. Στο νούμερο 7 σημάδι είναι οι σκασμένε φτέρνες στα πόδια επειδή το σώμα μα έχει ανάγκη την Ιασίνη ή αλλιώς Βιταμίνη Β3 για να ενυδατώσει, να λιάνει και να ενδυναμώσει την επιδερμίδα μα και να την προστατεύσει από βλάβε. Όταν όμω υπάρχει υπατική βλάβη, το σώμα κρατάει αυτή τη βιταμίνη για το σηκώτι που είναι πιο σημαντικό από το δέρμα, έτσι ώστε να μπορέσει να διορθώσει πρώτα αυτή τη βλάβη, αφήνοντα πολύ λίγη ή ακόμη και καθόλου από αυτή τη βιταμίνη για άλλα όργανα όπω είναι το δέρμα. Έτσι, η ακομη και καθολου απο αυτη τη βιταμινη για αλλα οργανα οπω ειναι το δερμα ετσι η νιασινη δεν είναι αρκετή για να φτάσει στα τελευταία σημεία του σώματο που είναι οι φτέρνες, και τι αφήνει να μείνουν ξηρέ και σκασμένες. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα τη επιδερμίδας απλά φροντίζοντα να βάλετε στη διατροφή σα τροφές που περιέχουν τη βιταμίνη Β3 ή με συμπληρώματά τη, επιδιορθώνοντα ταυτόχρονα ένα ακόμη πρόβλημα που είναι το λίπος στο σηκώτη. Νούμερο 8. Αίσθηση επίμονη επιθυμία για ξύσιμο. Το αίσθημα μια περίεργη και επίμονη επιθυμία για να ξύσετε τι παλάμε των χεριών ή τα πέλματα των ποδιών σα είναι αποτέλεσμα τη αύξηση των οξέων χολή κάτω από το δέρμα. Όταν δηλαδή το σηκώτη έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την κατανομή τη χολή στο σώμα μα ή να φιλτράρει τα οξέα τη όπω πρέπει, έχοντα ω αποτέλεσμα τη συσσόρευση βιταμινών στην κυκλοφορία του αίματο, ενεργοποιώντα έτσι την επιθυμία φαγούρα. Νούμερο 9. Λευκά νύχια ή λευκές γραμμές στα νύχια. Αν παρατηρήσετε ότι τα νύχια σας γίνονται λευκά και χάνουν σταδιακά το φυσικό χρώμα τους ή εμφανίζονται λευκές κοιλίδες πάνω τους ή γίνονται πιο στρόγγυλα και πιο χοντρά σε πάχος σαν βολβός ή είναι ένα σημάδι πιθανής βλάβης στο σηκώτη ή κάποιου άλλου κρυμμένου προβλήματος υγείας. Αυτή η κατάσταση ίσω επίση να δείχνει την έλλειψη οξυγόνου στα νύχια και μάλιστα μελέτε από το 1950 έδειξαν πω 8 στα 10 άτομα με σοβαρά υπατικά προβλήματα παρουσίαζαν είτε λευκά νύχια είτε πολλέ λευκές γραμμέ πάνω του. Νούμερο 10. Σκουρόχρωμα ούρα. Το σηκώτη μα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάσπαση των γερασμένων ερυθρών κυτάρων και όταν αυτή δεν γίνεται όπω πρέπει, μπορεί να παρατηρήσουμε ένα κυτρινοπό χρώμα στο λευκό των ματιών που λέγεται όταν το σηκώτη ή η χολιδόχο κύστη έχουν βλάβει, αυτή η ουσία κυκλοφορεί στο υπόλοιπο σώμα και στη συνέχεια αποβάλλεται από την ουροδόχο κύστη μέσω των ούρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ούρα να παίρνουν ένα καφέ ή γενικά σκούρο χρώμα, επειδή το σηκώτη δεν μπορεί να επεξεργαστεί σωστά τη χολεριθρίνη. Ορισμένα επίση φάρμακα, όπω είναι τα αντιβιωτικά, τα υπνοτικά χάπια ή τα χάπια αντισύλληψη, μπορεί να εμφανίσουν αυτόν τον αποχρωματισμό, επιβαρύνοντα ακόμη περισσότερο το σηκώτη. Νούμερο 11. Κυτρινοπό δέρμα. Όταν το σηκώτη δεν λειτουργεί σωστά και δεν μπορεί να διαχειριστεί και να μοιράσει όπω πρέπει τη χολεριθρίνη στο σώμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κυτρινοπό χρώμα στο δέρμα, μια κατάσταση που είναι γνωστή ω σύκτερο. Ο ίκτερο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπατική βλάβη και συνήθω οφείλεται σε καταστάσει υγεία όπω είναι η υπατήτηδα, η κύρωση του ύπατο ή σε δηλητηρίαση από λάθο φάρμακα. Αν έχετε παρατηρήσει αυτό το κυτρινοπό χρώμα στο δέρμα σα, θα πρέπει να μιλήσετε άμεσα με τον γιατρό σα, έτσι ώστε να κάνει τι κατάλληλε εξετάσει και να σα καθοδηγήσει όπω πρέπει στη θεραπεία του. Νούμερο 12. Αραχνοειδή φλέβε. Αν έχετε παρατηρήσει στα πόδια σα ορισμένε κόκκινε φλεβίτσε σαν ιστό από αράχνη ή κόκκινε φλεβε που είναι ορατέ πολύ κοντά στο δέρμα, αυτό σημαίνει ότι οι φλεβε αυτέ υποφέρουν και έχουν υποστεί βλάβη επειδή το σηκώτη δεν μπορεί να φιλτράρει αποτελεσματικά τα επιπλέον ιστρογόνα. Η παραμονή δηλαδή ιστρογόνων στο σώμα μπορεί να δυνατήσει τα αιμοφόρα αγκία στι φλεβε, οδηγώντα σε διαστολή του και στην εμφάνιση των αραγνοειδών φλεβών στο δέρμα. Επειδή η βλάβη στο σηκώτη είναι πολύ σημαντική και χρειάζεται να τη διορθώσετε άμεσα, αν έχετε διαπιστώσει κάποιο από τα παραπάνω σημάδια, θα πρέπει να μιλήσετε άμεσα με τον γιατρό σα για να κανονίσετε μία εξέταση για το σηκώτη. Πώ όμω μπορούμε να αντιστρέψουμε τη βλάβη στο σηκώτη. Στη φωτογραφία αυτή βλέπετε τα στάδια τη βλάβη στο σηκώτη και την πορεία του, δημιουργώντα στην αρχή λίπο και μετά η πατική ίνωση όπω λέγεται, όπου δημιουργούνται οι νόδι συστή στο ύπαρ, μετά γίνεται κύρωση που μπορεί να γίνει θανατηφόρα και το τελευταίο στάδιο είναι η νεφρική ανεπάρκεια. Ευτυχώ όμω το σηκώτη έχει την εκπληκτική ικανότητα να αναγεννάται μόνο του και να ανακάμπτει και πάλι όταν φυσικά δεν συνεχίζεται την κακή διατροφή και την προσθήκη τοξινών που δημιούργησαν όλο αυτό το πρόβλημα. Α δούμε λοιπόν τα πιο σημαντικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιστρέψετε την πιθανή υπατική βλάβη. Μειώστε ή απομακρύνετε άμεσα τη ζάχαρη, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, το αλκοόλ, τα αναψυκτικά, τα λευκά τρόφιμα και όσε τροφέ επίση τα περιέχουν. Ένα λιπαρό ή μειωμένη λειτουργία σηκώτη ανταποκρίνεται στη φρουκτόζη που είναι η ζάχαρη που ειναι ζαχαρη που βρισκεται στα φρούτα, ακριβώ το ίδιο όπω και με το αλκοόλ, κάτι που σημαίνει πω θα πρέπει να προσέξετε ποια φρούτα είναι προτιμότερο να φάτε και θα σα τα αναφέρω παρακάτω. Προσθέστε στη διατροφή σα πικρές και πλούσιε αιθίοτροφέ, όπως είναι τα σταυρανθή και τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το σκόρδο, τα κρεμμύδια και τα πράσα, αυγά, αγκινάρες, ρόκα, ραδίκια, μανιτάρια, αβοκάντο, λιναρόσπορο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κόκκινα φρούτα, λιπαρά ψάρια, καρύδια, κανέλα και κύμινο που μπορούν να απομακρύνουν αρχικά το λίπο στο σικότη. Προσθέστε επίση στη διατροφή σα γλουταθιόνι, που θεωρείται το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να αποτοξινώσει ολόκληρο τον οργανισμό μα και που είναι ζωτική σημασία για την υγεία του ύπατο, ενώ παράγει προστασία ενάντια στο οξυδωτικό στρε. Τη γλουταθιόνι μπορείτε να τη βρείτε σχεδόν σε όλα τα λαχανικά και ειδικά στα σπαράγγια, τι μπάμιε, την πατάτα, το σπανάκι, τα κολοκυθάκια και σε φρούτα όπω είναι το αβοκάντο, το πεπόνι, το grapefruit, το πορτοκάλι, το ροδάκινο, οι φράουλε και το καρπούζι, αλλά και σε συμπληρώματα γλουταθιώνη. Ξεκινήστε τη μέρα με καφέ βιολογικό ή με τσάι συγκεκριμένων βοτάνων, όπω είναι ο κουρκουμά, το γαϊδουράγκαθο, η κανέλα, το πράσινο τσάι, το τζίνσενγκ, η γλυκόριζα, το τζίνγκο μπιλόμπα και το χιλιδόνιο, τα οποία είναι ιδανικά για την αποτελεσματική αποτοξίνωση και την αποτροπή εινοδών ιστών στο σηκώτη. Η κατανάλωση τουλάχιστον ενό λίτρου νερού την ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική και ειδικά αν είναι υψηλή ποιότητα μεταλλικό νερό, όπω και νερό με λεμόνι, έτσι ώστε να βελτιώσετε το αίμα και να βοηθήσετε στην παραγωγή χολή που θα διασπάσει σωστά το λίπο. Επάνω δεξιά και γενικά στο κανάλι μου μπορείτε να βρείτε στοχευμένα βίντεο για τι τροφές που θα πρέπει να αποφύγετε ή τι τροφές που είναι ιδανικέ να επιλέξετε, αλλά και εξαιρετικά ειδικά ροφήματα που θα βοηθήσουν στην αποτοξίνωση του ύπατο, όπω βέβαια και άλλα βίντεο σχετικά με το σηκώτη. Αν βρήκατε το σημερινό μου βίντεο χρήσιμο, κάντε like και μοιραστείτε το με την οικογένεια και τους φίλους σας, έτσι ώστε να το βρουν και άλλα άτομα και δείτε επίσης στα αριστερά σας ένα πολύ σημαντικό βίντεο για τις 5 τροφές που καταστρέφουν το σηκώτη και γιατί θα πρέπει να τις αποφύγετε έστω και προσωρινά. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και νέα εβδομάδα. Φίλια πολλά!